πάνελ. Θα έλεγα ότι θα είναι αρκετά δυνατό, γιατί είναι δύο προσωπικότητες από το χώρο τους και από την Νέα Δημοκρατία. Και χαίρομαστε πολύ που είναι μαζί μας σήμερα στο Μέγιο Σαββατοκύριακο. Να πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο και στον κύριο Νίκο Παπά που είναι μαζί μας από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Ρουσόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Παπά. Τώρα το θέμα των ημερών. Επίσης κύριε Παπά, καλημέρα. Δεν είναι άλλο από το θέμα του κορονοϊού. Τη κρίση του κορονοϊού. Είναι η υγειονομική κρίση που έχει επεκταθεί και στην οικονομία. Βλέπουμε και το πρωτοσέλιδο σήμερα του Βήματος που πραγματικά έχει κάνει αίσθηση. Μιλάει για ένα γενικό lockdown στα 2.000 κρούσματα. Έτσι, οι πληροφορίες της εφημερίδας ότι αν φτάσουν 2.000 τα κρούσματα, τότε δεν μιλάμε για ένα τοπικό ή για ένα περιορισμένο με βάση το ωράριο, αλλά για ένα γενικό lockdown. Κύριε Ρουσόπουλε, εσείς που είσαστε στην κυβέρνηση, είσαστε στο κυβερνητικό κόμμα. Μήπως καθυστερήσαμε πάρα πολύ να πάρουμε όλα αυτά τα μέτρα και τώρα, να το πω έτσι απλά, κυνηγάμε ουσιαστικά την ουρά μας? Κοιτάξτε, έχετε δείξει εσείς οι ίδιοι ένα χάρτη ο οποίος έχει όλη την Ευρώπη κόκκινη και μόνο την Ελλάδα πράσινη. Αυτό κάτι μάλλον λέει, ότι δεν καθυστερήσαμε να πάρουμε τα μέτρα και ότι σίγουρα κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Το ότι αυξάνονται καθημερινά οι αριθμοί των κρουσμάτων οφείλεται τουλάχιστον σε ένα πράγμα, το οποίο έχει ανακοινωθεί και από τους επιστήμονες, γιατί ξέρετε, εγώ ποτέ δεν υποκατέστησα ούτε τον επιστήμονα ούτε και τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος, ή τον πρωθυπουργό, που ξέρουν σίγουρα πολύ περισσότερες πληροφορίες. Τι λέει λοιπόν αυτό το ένα πράγμα? Πως γίνονται πολύ περισσότερα τεστ καθημερινά από ό,τι γινόντουσαν τον περαμετρημένο Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο κλπ. Και αυτά τα τεστ αποδίδουν σίγουρα πολύ περισσότερα κρούσματα. Ένας ασφαλής τρόπος για να δει κανένας εάν έχουμε αλματική αύξηση θα ήταν να κοιτάξουμε και στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπου υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός μεν, αλλά όχι τόσο αλματώδης η αύξηση, όσο είναι η αύξηση των κρουσμάτων που καθημερινώς αναφέρονται. Στους θανάτους και υπουργέ έχουμε. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Έχουμε ηλικίες ευπαθείς, όπως γνωρίζουμε όλοι μας. Εκείνο το οποίο επίσης έχει παρατηρηθεί και το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες από αυτά που άκουσα χθες και σήμερα, είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς νέους. Ο μέσος όρος ηλικίας, ξέρετε, έχει κατέβει γύρω στο 24 σε περιοχές σαν αυτές που σας ανέφερα, κρουσμάτων τα οποία είναι συνήθως ασυμπτωματικά. Όμως, κυρία Καντώνα και κύριε Σιωμόπουλε, εγώ επιμένω σε κάτι και το επιμένω χρόνια τώρα για τους πολιτικούς οι οποίοι ασχολούνται με θέματα διοίκησης αφενός και θέματα επιστημονικά που δεν γνωρίζουν αφετέρου. Αυτά που είχα να σας πω είναι η πολιτική. Η οπτική η οποία βγαίνει από τα συμπεράσματα που μας έχουν δώσει οι εξειδικευμένοι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό και τους οποίους νομίζω ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε, καθώς από την αρχή της πανδημίας, από το lockdown που έγινε τότε μέχρι και σήμερα, μάλλον σε σωστή κατεύθυνση μας οδηγούν. Άρα είστε ικανοποιημένος από τη διαχείριση που έχει γίνει μέχρι στιγμής, συνοψίζοντας, κύριε Ρουσόπουλε? Συνοψίζοντας, θα σας ξαναπώ το ίδιο πράγμα, ότι όταν σε όλη την Ευρώπη η μόνη χώρα που έχει πράσινο, δηλαδή η μόνη χώρα που είναι ακόμα σε πολύ καλές συνθήκες, είναι η Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό από μόνο του δηλώνει ότι έγινε μια πολύ καλή διαχείριση. Μάλιστα. Ξαναλέω, εγώ δεν την αποδίδω την καλή διαχείριση σε ένα πρόσωπο. Α, είχαμε έναν καλό υπουργό ή έχουμε τον καλό πρωθυπουργό εκείνο. Υπάρχει σίγουρα η πολιτική ηγεσία που πήρε γρήγορα, γιατί αυτό θα το είδατε και σε σχέση με την Ιταλία ή σε σχέση με χώρες οι οποίες, όπως το Βέλγιο, που έχει κάθε μέρα, το Βέλγιο είχε σε δύο μέρες όσα κρούσματα έχει η Ελλάδα από την αρχή της πανδημίας, σε δύο μέρες. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν το αποδίδω στην πολιτική απόφαση που είναι ταχύτατη και η οποία απέδωσε, και φυσικά στους επιστήμονες και πάνω απ' όλα στον κόσμο, ο οποίος στην πρώτη φάση τουλάχιστον τήρησε απολύτως τα μέτρα. Και θα σας πω και στη δεύτερη φάση, λεπτό, και τελειώνω στο 10 δευτερόλεπτο. Εχθές που κατέβαινα στη Βουλή, είδα ότι οι άνθρωποι κατά 90% φορούσαν μάσκα στον δρόμο. Αλλά ξέρετε, επειδή η στατιστική, καμιά φορά ο άνθρωπος είναι στη στατιστική, μπορεί να είναι μια μονάδα, αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Θέλω να πω ότι αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, έστω και για να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή, όντως είμαστε στο πράσινο, το παραδεχόμαστε. Αλλά αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ώστε να μην έχουμε 10 νεκρούς την ημέρα, να έχουμε 2, 1, 0. Θα ήταν σε πολύ καλύτερη βάση όλο αυτό. Αυτό θέλω να πω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και να μην υπήρχε καθόλου η πανδημία, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Εχθές διάβαζα στην εφημερίδα Καθημερινή μια επιστολή ενός ανθρώπου, ο οποίος λέει βρήκε σε μια παλιά σερβάντα της γιαγιάς του μια επιστολή, η οποία είναι από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, πριν από 100 χρόνια περίπου. Και έλεγε ο σύζυγος προς τη σύζυγο στην επιστολή στο ιστερόγραφο: φτιάξε όσο πιο πολλές μάσκες μπορείς και φόρεσε τη συνέχεια. 100 χρόνια πριν, γιατί είχαμε την. Ναι, αλλά αργήσαμε το θέμα της μάσκας, κύριε Ρουσόπουλε, και έτσι θα πάμε λίγο τον κύριο Παπά, γιατί που ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τους τελευταίους μήνες, κύριε Παπά, το σηκώνει ψηλά το θέμα, σε αντίθεση με την πρώτη φάση της πανδημίας, ασκείται έντονη κριτική στην κυβέρνηση και πολλοί, ξέρετε, είναι αυτοί που λένε
Μήπως είστε κι εσείς λίγο υπερβολικοί. Υπερβολικό ήταν να ανοίξει ο τουρισμός χωρίς ελέγχους. Και δεν νομίζω ότι αυτό ήταν η εισήγηση κάποιας υγειονομικής επιτροπής. Ήταν μια πολιτική απόφαση η οποία ήρθε κατόπιν πιέσεων των μεγάλων tour operators. Ήταν μια απόφαση η οποία δεν έπρεπε να πάρθει. Όποιος κοιτάξει την καμπύλη των κρουσμάτων θα καταλάβει ότι με το άνοιγμα του τουρισμού έχουμε την έξαρση της πανδημίας για δεύτερη φορά. Έχουμε το δεύτερο κύμα, το οποίο ευχόμαστε να μην πάει κατά τα προβλεπόμενα, διότι οι καμπύλες οι οποίες προβλέπονται είναι πάρα πολύ αρνητικές, αλλά είναι απολύτως προφανές ότι η ευθύνη για την δεύτερη έξαρση βαραίνει τις πολιτικές αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν. Ακούσαμε και χθες και τον Υπουργό Τουρισμού σχεδόν να λέει ότι έχει πέσει θέμα της επιτυχίας του και δεν ξέρουμε πραγματικά αν σοβαρολογεί ή αστειεύεται. Το δεδομένο είναι ότι ενώ στην πρώτη φάση και το πολιτικό σύστημα σύσσωμο και η κοινωνία πειθάρχησαν στο ακραίο μέτρο του lockdown, αποδεικνύεται ότι το μόνο που κάναμε στην πρώτη φάση ήταν να κρυφτούμε από τον ιό, όχι να προετοιμαστούμε για το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Συνεπώς εδώ είμαστε και εμείς θα κάνουμε την κριτική μας στο μέτρο της ευθύνης που μας αναλογεί ως αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, αλλά αυτά τα μέτρα τώρα που έρχονται. Της πολιτικής αντιπαράθεσης, αν μου επιτρέπετε μία φράση μόνο, όταν παραλαμβάνεις 700 μέθη και έχει πάει 1.200 και όταν μόλις προχθές μέσα σε 60 μέρες φτιάχνεις 50 μέθη, είδατε το βιντεάκι, ίσως το προβάλλετε και στην εκπομπή σας, μέσα σε 60 μέρες 50 μέθη στο Σωτηρία. Αυτό κάτι δείχνει ότι κινείται πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία για να πάμε εκεί που δεν είχαμε πάει χρόνια. Γιατί κύριε Παπά, θα θυμάστε ότι το χειρότερο ρουσφέτη εντός εισαγωγικών και εκτός αν θέλετε, το χειρότερο από άποψη αξιοπρέπειας ήταν να σε παίρνουν τηλέφωνο φίλοι και γνωστοί, είτε στην πολιτική, είτε στη δημοσιογραφία που ήμουν εγώ παλιότερα, πάντως σε μια κάποιο είδους προβεβλημένη δημόσια θέση και να σου λένε: έχω άρρωστο τον πατέρα μου ή τη μάνα μου. Μπορείς να βρεις θέση σε μια εντατική θεραπεία. Κύριε Ρουσόπουλε, αυτό ήταν όμως, για δεκαετίες. Για δεκαετίες ένα τεράστιο πρόβλημα για την κοινωνία και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτή η αύξηση η οποία παρουσιάζεται δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες δωρεές, η οποία μία έχει γίνει από τη Βουλή και άλλη έχει γίνει από έναν ιδιωτικό φορέα. Δεν έχει υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία. Επιτρέψτε μου λίγο να ολοκληρώσω. Δεν έχει υπάρξει προετοιμασία η οποία έπρεπε να έχει πει, υπάρξει και εάν υπήρχαν τα νούμερα τα οποία, για τα οποία μιλάτε δεν θα είχαμε μια διαρκή έτσι, συζήτηση δημόσια η οποία λέει ότι το σύστημα φτάνει στα όρια του με τις 91 εντατικές αυτή τη στιγμή. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που ένας πολιτικός αντίπαλος θα πει θα ευχηθώ να ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Παπάς για να μην χρειαστεί ο κόσμος επειδή θα αυξηθεί, για να μην αυξηθεί δηλαδή η πανδημία, να πάει στις μέθη οι οποίες φτιάχτηκαν. Ναι. Λοιπόν. Τώρα, το άλλο μέτωπο που έχει ανοίξει τα τελευταία 24 ώρα είναι το μέτωπο στη Βουλή. Μιλάμε για την αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει με αφορμή, κύριε Παπά, σε εσάς θέλω να έρθω, την πρόταση μορφής που έχετε καταθέσει εναντίον του κύριου Σταϊκούρα. Γιατί αυτή η πρόταση? Γιατί, ας πούμε, σήμερα το πρωί δεν θα συζητάγαμε για αυτό το ζήτημα αν δεν είχε καταθεθεί η πρόταση μορφής κατά του κύριου Σταϊκούρα. Χαίρομαι που έχω και τον κύριο Ρουσόπουλο να συζητήσω, ο οποίος είναι εισηγητής αυτού του νομοσχεδίου. Είναι, κατά τη γνώμη μας, το πιο απάνθρωπο νομοσχέδιο που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία μέχρι στιγμής. Έχει βασικά προβλήματα φιλοσοφίας. Λέει στην εισηγητική έκθεση ότι οι διαδικασίες πτώχευσης είναι λίγες και γι' αυτό δεν μπορεί η οικονομία μας να αναταθεί. Κατά Σταϊκούρα. Και... Συγγνώμη λίγο, κύριε Παπά, διορθώνω γιατί το σούπερ λέμε. Ναι, ναι. Πρόταση κατά Σταϊκούρα είναι η πρόταση μορφής. Ναι, ναι, είναι κατά Τσακαλώτου. Τσακαλώτου ήταν προηγούμενος υπουργός οικονομικό. Και το δεύτερο βασικό θέμα φιλοσοφίας το οποίο έχει είναι ότι ταυτίζει το φυσικό με το νομικό πρόσωπο. Υπάρχει σε όλο το δυτικό κόσμο πλαίσιο διαδικασίας διαχείρισης, ρύθμισης χρεών των φυσικών προσώπων, αλλά διαφέρει από τα νομικά πρόσωπα. Γιατί όμως? Διότι όταν πτωχεύει μια εταιρεία, το βασικό ζήτημα είναι να ικανοποιηθούν οι πιστωτές. Όταν ένας άνθρωπος πάει στη διαδικασία της ρύθμισης των χρεών του, πάει και πρέπει να πηγαίνει με όρους τέτοιους που θα του επιτρέπουν να ανακάμψει. Αλλά εδώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ανακάμψει, διότι θα του πάρεις και το σπίτι, τώρα, καμία κύριε Παπά, προστασία. Πάντως, επειδή γνωρίζετε ότι τα παρακολουθώ αυτά τα θέματα πολύ στενά. Βεβαίως. Εγώ θα συμφωνήσω σε πολλά από αυτά που λέτε. Ωστόσο, η προστασία της πρώτης κατοικίας ουσιαστικά είχε καταργηθεί από το Φεβρουάριο του 2019. Απαντώ όχι. Πώς μπήκανε στη ρύθμιση του 2019? Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αφού είναι δεν άλλο. Μπορούσαν να είχατε βάλει 10 κλίνες ασφαλείας. Υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι απολύτως σαφές και γι' αυτό ζητούσαν ξανά και ξανά από τους θεσμούς να καταργηθεί και η Νέα Δημοκρατία προσέχει αυτή τη στιγμή να την καταργήσει. Αυτό θα συμβεί. Είναι απολύτως προφανές, το έχουν πει όλοι οι επιστημονικοί φορείς. Δεν πάθαν σε ριζίτιδα ξαφνικά. Εάν κάποιος βάλει και παρακολουθήσει το βίντεο της αρμόδιας επιτροπής, θα δει ότι μόνο οι τράπεζες το στηρίζουν αυτό το νομοσχέδιο και βεβαίως με κάποιο τρόπο ντροπαλό. Να μας φύγει ο κ. Ρουσόπουλος. Μια κουβέντα και από τον κ. Ρουσόπουλο.
Μία κουβέντα δεν φτάνει. Σας λέω μία κουβέντα λόγω του χρόνου, κύριε Ρουσόπουλε. Ακούστε, ακούστε. Ξεκινάω από το τελευταίο. Πρόεδρος Μην πείτε για την απαλλαγή πάλι, γιατί το λέτε συνέχεια και στην Βουλή και στα παράθυρα. Η απαλλαγή υπήρχε κύριε και Παπά, πριν. Είδατε που δεν σας διέκοψα καθόλου. Έχετε λοιπόν, δίκιο, συγγνώμη. Εγώ είμαι στην Επιτροπή, ήμουν εισηγητής, άρα παρακολούθησα όλους τους ανθρώπους, τους φορείς που ήρθαν και μίλησαν. Πρόεδρος Επιμελητηρίου Οικονομικού αλλάζει ριζικά το πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας, ενσωματώνει θετικά όλα τα εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν, δημιουργώντας ενιαίο πλαίσιο. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Το νομοσχέδιο έρχεται να επιταχύνει διαδικασίες για να μην παραμένει κάποιος εγκλωβισμένος, ενώ θα έπρεπε να έχει πτωχεύσει. Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου Επιχειρηματικότητας. Θετικά αντιμετωπίζουμε το θέμα, θετικά αντιμετωπίζουμε την κεφαλαιοποίηση οφειλών, θετικά η αυτοματοποιημένη διαδικασία, θετικά το ένα, θετικά το άλλο. Μην σας κουράσω, Πρόεδρος Ένωσης Προστασίας Δανειοληπτών, θετικά κατάλληλη χρονική συγκυρία και καταρχάς καλό και θετικό. Εθνική Ομοσπονδία Ενώσεις Προστασίας Πολιτών συγχαίρομαι την κυβέρνηση. Ποιοι ήταν εναντίον τώρα, ακούστε. Αυτό είναι πιο σύντομο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών δεν συμφωνεί και η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Πραγματικά δεν περίμενα ότι θα πείτε τέτοιες ανακρίβειες σε πανελλαδική εμβέλεια κανάλι. Ήμουνα παρόν. Δεν περίμενα ότι θα πείτε τέτοιες ανακρίβειες σε πανελλαδική εμβέλεια κανάλι. Καλώ τον κύριο Παπά να διαβάσει τα πρακτικά πραγματικά και τα έχω διαβάσει και έχω δει και τα βίντεο της Επιτροπής. Τις ομιλίες που έκαναν κάποιοι συνάδελφοι. Κύριε Ρουσόπουλε, έχω δει και τα βίντεο της Επιτροπής. Άλλο το βράδυ θα σας απολαύσουμε στη Βουλή. Κύριε Σιωμόπουλε, μου επιτρέπετε μία μόνο κουβέντα. Ούτε μισό λεπτό, κύριε Ρουσόπουλε. 20 δευτερόλεπτα. Πρόληψη, δηλαδή πριν φτάσει ο άνθρωπος στο αμήν, γιατί σήμερα πέθανε και χρώσταγε και τώρα πια δεν θα χρωστάει. Θα τελειώνει η διαδικασία πληρώνοντας ένα πολύ μικρό ποσοστό του χρέους του. Η απαλλαγή υπήρχε. Είπατε τα κατά του νομοσχεδίου κατά τη γνώμη σας. Δεν πρέπει να πω τα υπέρ. Και η πρόληψη. Η πρόληψη είναι διαδικασία. Ξέρετε καλύτερα από εμάς την τηλεόραση. Ήσασταν κάποτε σε αυτό το κανάλι για πάρα πολλά χρόνια. Και κάποτε ο κύριος Ρουσόπουλος υπηρέτησε και μια σχολή της κεντροδεξιάς η οποία ήταν μετριοπαθής ως προς τα οικονομικά. Τώρα πάει στα ακραία νεοφιλελεύθερα. Είμαι μετριοπαθής με επιχειρήματα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Εμείς πάμε σε διάλειμμα και σε πολύ.